Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Χρήστος και σήμερα θα μιλήσουμε για το αμερικανικό όνειρο. Ναι, ίσως εκ πρώτης όψεως φαίνεται μακρινό και ασύνδετο με εμάς, αλλά αν το δούμε από τη σωστή πλευρά έχουμε πολλά να κερδίσουμε. Πιο συγκεκριμένα, σήμερα θα δούμε τι είναι το αμερικανικό όνειρο, ποια ήταν η εξέλιξή του μέσα στα χρόνια, ποια η επιρροή του στην παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 και φυσικά πώς μπορούν κάποιες αρχές του να βρουν εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα. Πάμε να το δούμε μαζί. Πριν προχωρήσουμε, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like σε αυτό το βίντεο και να αφήσετε ένα σχόλιο. Πραγματικά βοηθάει πάρα πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Φυσικά, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Και για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, ας πέσει το καθιερωμένο disclaimer. Δεν είμαι επενδυτικός ή νομικός σύμβουλος. Όλες οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το βίντεο και γενικότερα σε αυτό το κανάλι αποτελούν αυτό και μόνο, δηλαδή τις απόψεις. Και σκοπό έχουν να σας ψυχαγωγήσουν. Μην λαμβάνετε επενδυτικές ή νομικές συμβουλές από έναν τύπο στο διαδίκτυο. Μιλήστε πάντα με ένα πιστοποιημένο σύμβουλο. Ας πούμε λίγα λόγια για το αμερικανικό όνειρο. Σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί, το αμερικανικό όνειρο δεν αποτελείται μόνο από την απόκτηση ενός σπιτιού, ενός αυτοκινήτου και γενικότερα καταναλωτικών αγαθών. Φυσικά τα περιλαμβάνει και αυτά, αλλά η φιλοσοφία του είναι πιο βαθιά. Είναι ουσιαστικά η πεποίθηση πως ο καθένας, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή οικονομική τάξη στην οποία γεννήθηκε, μπορεί να πετύχει τη δική του εκδοχή της επιτυχίας σε μια κοινωνία που επιτρέπει την εσωτερική ανωδική πορεία. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει πως μια τέτοια ανωδική πορεία επιτυγχάνεται εύκολα. Αντιθέτως, απαιτεί θυσίες, ρίσκο και γενικά πολλή δουλειά. Ο όρος επινοήθηκε από τον συγγραφέα και ιστορικό James Truslow Adams στο best seller του 1931 Epic of America. Εκεί περιέγραψε το αμερικανικό όνειρο ως το όνειρο μιας χώρας στην οποία η ζωή θα έπρεπε να είναι καλύτερη, πλουσιότερη και πληρέστερη για όλους, με ευκαιρίες για τον καθένα ανάλογα με την ικανότητα και τα επιτεύγματά του. Οριακά κομμουνιστικό θα έλεγε κανείς και ταυτόχρονα τόσο απελευθερωτικό. Αν θέλουμε να το ψάξουμε περισσότερο, θα δούμε ότι η ιδέα του αμερικανικού ονείρου έχει πολύ βαθύτερες ρίζες. Και οι αρχές του βρίσκονται ακόμα και στην διακήρυξη της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Φυσικά, πέρα από τις όποιες αρχές και διακηρύξεις, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το αμερικανικό όνειρο υποβοηθήθηκε και από μια σειρά παραγόντων, οι οποίοι έδωσαν στις ΗΠΑ ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Καταρχήν, η ΗΠΑ είναι μια σχετικά απομονωμένη γεωγραφικά χώρα και απολαμβάνει ένα εύκρατο κλίμα σε πολλές από τις πολιτείες της. Έχει έναν πολιτισμικά ποικιλόμορφο πληθυσμό, από όπου μπορούν να αντλήσουν και στον οποίο μπορούν να στηριχθούν οι εταιρείες για ενίσχυση της καινοτομίας. Επίσης, η αυθονία των φυσικών πόρων, στους οποίους περιλαμβάνεται το πετρέλαιο, η καλλιεργήσιμη γη, αλλά και η μεγάλη της ακτογραμμή, δημιουργούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της χώρας και του βιωτικού επίπεδου των κατοίκων της. Πώς όμως έχει εξελιχθεί το αμερικανικό όνειρο από την αρχή του μέχρι σήμερα? Για αυτούς που γεννήθηκαν χοντρικά ανάμεσα στο 1945 και στο 1965, οι επωνομαζόμενοι baby boomers, το αμερικανικό όνειρο εστίασε περισσότερο σε παραδοσιακά ορόσημα σταθερότητας, όπως το σπίτι, το αυτοκίνητο, ο γάμος και τα παιδιά. Φυσικά, η ικανότητά τους να πετύχουν αυτό το όνειρο διέφερε πάρα πολύ με βάση δυστυχώς το χρώμα του δέρματος. Οπότε ναι, ισότητα και ελευθερία, αλλά όχι από την αρχή. Τώρα, αν θέλουμε να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο αυτή την τάση του αμερικανικού ονείρου, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ήταν μια περίοδος όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απολάμβαναν σημαντικό πλούτο και οικονομική ασφάλεια, σε μεγάλο βαθμό λόγω της κυρίαρχης θέσης της χώρας στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής βγήκαν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οικονομικά ισχυροποιημένες και κοινωνικά γεμάτες αυτοπεποίθηση. Δεν είχαν υπομισθούν χρέος για την ανοικοδόμησή τους όπως είχαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Επίσης, τα εργοστάσια που κατά τη διάρκεια του πολέμου χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή όπλων και εφοδίων πλέον αξιοποιήθηκαν στην ευρύτερη βιομηχανική δραστηριότητα, δίνοντας μια μεγάλη όθηση στην οικονομία της χώρας. Όμως, στη συνέχεια του 20ου αιώνα, οι μεταβαλλόμενες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες αμφισβήτησαν αυτές τις παραδοσιακές αντιλήψεις για το αμερικανικό όνειρο. Σε αυτό, κύριο ρόλο έπαιξαν οι παρακάτω παράγοντες. Οι νεότερες γενιές χαρακτηρίζονται από μια αξιοσημείωτη αύξηση της ισότητας των δύο φύλων, ενώ και το χρώμα του δέρματος ενός ανθρώπου επιτέλους έχει λιγότερη σημασία. Αυτό τώρα σε εργασιακό επίπεδο σημαίνει μεγαλύτερος ανταγωνισμός, καθώς περισσότεροι άνθρωποι έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας αλλά και σε επενδυτικά οχήματα. Επιπλέον, οι μισθοί δεν έχουν πλέον την ίδια αγοραστική δύναμη που είχαν κάποτε. Έτσι, η ιδέα για το τι συνιστά το αμερικανικό όνειρο έχει αλλάξει μαζί τους. Αχ, τι τραβάνε οι millennials. Τις τελευταίες δεκαετίες, οι τιμές των κατοικιών στις ΗΠΑ έχουν αυξηθεί δυσανάλογα σε σχέση με την αύξηση των μισθών. Το 1960, το μέσο ετήσιο εισόδημα στην Αμερική ήταν περίπου $5,600 και η τιμή της κατοικίας γύρω στα $11,900. Δηλαδή 2,1 φορές το ετήσιο εισόδημα. Το 2019, τώρα, το εισόδημα φαίνεται να παρουσιάζει μια ραγδαία αύξηση στα $68,700. Αλλά η μέση τιμή ενός σπιτιού φτάνει τα $315,000, δηλαδή 4 φορές το ετήσιο εισόδημα.
Αυτό είναι μια πρώτη εξήγηση γιατί οι νέες γενιές όπως οι millennials δείχνουν μικρότερο ενδιαφέρον για την αγορά κατοικίας σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές. Η ιδιοκτησία ενός σπιτιού φαντάζει όλο ένα και πιο απρόσιτη. Οι millennials, οι οποίοι να σημειώσουμε ότι έχουν πληγεί από τη μεγάλη ύφεση του 2008, αλλά και από το συνεχόμενο αυξανόμενο χρέος των φοιτητικών δανείων, δίνουν πλέον έμφαση στην οικονομική ευημερία και οικονομική ελευθερία όταν αναφέρονται στο αμερικανικό όνειρο. Πώς όμως σχετίζεται το αμερικανικό όνειρο με τη μεγάλη ύφεση του 2008? Όπως είπαμε προηγουμένως, η ιδιοκτησία ακινήτου έπαιζε παραδοσιακά σημαντικό ρόλο στο αμερικανικό όνειρο. Από το 2003, όταν δηλαδή βγαίναμε από το dot-com bubble, και μέχρι περίπου το 2006-2007, δηλαδή πριν σκάσει φούσκα, ήταν μια περίοδος που, πώς να το πούμε, τα στεγαστικά δάνεια στην Αμερική δίνονταν σοριζόν. Αυτό πρακτικά σήμαινε ότι άτομα τα οποία δεν ήταν σε θέση να εξυπηρετήσουν ένα δάνειο μπορούσαν να το λάβουν για να πάρουν ένα σπίτι. Ξέρουμε όλοι, ακόμα και από τη δική μας οικονομική κρίση, πώς κατέληξε όλο αυτό. Η κατάρρευση της αγοράς κατοικίας κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης όχι μόνο κατέστρεψε το αμερικανικό όνειρο όπως τουλάχιστον το είχαν στο μυαλό τους μέχρι τότε οι περισσότεροι, αλλά αύξησε ραγδαία το σκεπτικισμό της επόμενης γενιάς αναφορικά με το αν τελικά το να έχεις ένα σπίτι είναι καλό ή όχι. Πιο συγκεκριμένα, έτσι για να το καταλάβουμε, μέχρι και το 2016 το ποσοστό ιδιοκτησίας κατοικίας μειωνόταν. Και ειλικρινά νομίζω ότι εμείς από την Ελλάδα δεν μπορούμε να κρίνουμε πόσο σημαντικό ήταν αυτό για την αμερικανική αγορά και κοινωνία. Αρκεί να πούμε ότι το 2016, όταν η ιδιοκτησία κατοικίας έπιασε πάτο, αυτή ήταν μόλις το 63%, χαμηλό 50 ετών εντωμεταξύ. Συνοψίζοντας το αποτέλεσμα της μεγάλης ύφεσης του 2008, αλλά και των επακόλουθων προκλήσεων στην οικονομία λόγω της γνωστής υγειονομικής κρίσης αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία, δείχνουν ένα πράγμα. Το αμερικανικό όνειρο, όπως το έζησαν οι προηγούμενες γενιές, δεν υφίσταται πλέον. Και ο σκεπτικισμός έχει αντικαταστήσει την αισιοδοξία. Τώρα, πώς επηρεάζει όλο αυτό εμάς? Ποια η σχέση του αμερικανικού ονείρου με τον μέσο Έλληνα επενδυτή? Όσοι είστε καιρό σε αυτό το κανάλι, ξέρετε ότι στόχος μας είναι να βάλουμε σε τάξη τα οικονομικά μας και να επενδύσουμε σε κατάλληλα επενδυτικά οχήματα. Να βάλουμε δηλαδή τα χρήματα να δουλεύουν για εμάς και όχι το αντίστροφο. Αυτό με κανέναν τρόπο δεν είναι συμβατό με την αγορά καταναλωτικών αγαθών, πόσο μάλλον με τον δανεισμό για την αγορά καταναλωτικών αγαθών. Αντί δηλαδή για υποχρεώσεις, και ναι, το σπίτι είναι μια υποχρέωση, είναι σημαντικό να στραφούμε προς τις επενδύσεις και στις ευκαιρίες που προσφέρονται αυτό το διάστημα. Και εδώ έρχονται φυσικά για άλλη μια φορά τα αγαπημένα μου ETFs. Όλοι μπορούμε να ζήσουμε το αμερικανικό όνειρο αρκεί να επενδύουμε συστηματικά σε ένα Broad Index ETF. Συγκεκριμένα το VGA είναι μια εξαιρετική επιλογή καθώς και παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή τις 500 μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες, και είναι UCITS, δηλαδή έχει μηδενική φορολογία τόσο στα μερίσματα όσο και στα κέρδη υπεραξίας, και επανεπενδύει αυτόματα τα μερίσματα, επομένως δεν χρειάζεται εμείς να κάνουμε απολύτως τίποτα. Και είναι διαθέσιμο στη Freedom 24 που είναι ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Και για όσους θέλουν να δουν πώς γίνεται βήμα-βήμα, η διαδικασία είναι απλή. Κάνουμε εγγραφή στη Freedom 24 μέσα από το link της περιγραφής για να πάρουμε μία δωρεάν μετοχή και 0% προμήθειες. Πάμε στο web terminal, γράφουμε VUEA, πατάμε αγορά και αυτό ήταν. Το έχουμε. Με λίγα λόγια, αν θέλουμε να υιοθετήσουμε κάτι από το αμερικανικό όνειρο, τότε χρειάζεται να κοιτάξουμε στη ρίζα του. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τη χρηματοοικονομική κουλτούρα στη χώρα μας προκειμένου οι επόμενες γενιές να είναι περισσότερο εκπαιδευμένες στη διαχείριση του χρήματος και να έχουν πολύ καλύτερες προϋποθέσεις για την οικονομική ζωή τους. Κλείνοντας, είδαμε πως αν και η ερμηνεία του αμερικανικού ονείρου έχει αλλάξει με την πάροδο των χρόνων, οι βασικές αρχές του, ότι δηλαδή ο καθένας αξίζει τη δική του επιτυχία, έχουν παραμείνει σταθερές. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε κι εμείς είναι να το πάρουμε απόφαση και να χτίσουμε το δικό μας αμερικανικό όνειρο. Όπως πάντα, αν τα βίντεο μου σας έχουν βοηθήσει να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και θέλετε να ξεκινήσετε να επενδύετε με επιτυχία, μπορείτε να δημιουργήσετε τον επενδυτικό σας λογαριασμό στη Freedom 24 μέσα από το link που θα βρείτε στην περιγραφή. Με αυτόν τον τρόπο και είστε σίγουροι πως χρησιμοποιείτε μια αξιόπιστη πλατφόρμα και στηρίζετε έμπρακτα και εντελώς δωρεάν αυτό το κανάλι. Επιπλέον, μην ξεχάσετε και το δεύτερο κανάλι μας, τους Financial Greeks. Αν θέλετε να βλέπετε ένα βίντεο μου κάθε μέρα, κάντε εκεί εγγραφή και πατήστε το μικρό καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβάζουμε καινούριο βίντεο. Γιατί στο δικό μου κανάλι, εδώ, ανεβάζω ένα βίντεο κάθε μέρα Δευτέρα έως Σάββατο, αλλά την Κυριακή θα τα λέμε πιο χαλαρά στο καθιερωμένο vlog των Financial Greeks. Σας περιμένω. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας βοήθησε και τα λέμε στο επόμενο. Περίμενε, δεν έχουμε κλείσει. 3, 2, 1. Χριστό. Περίμενε. Η μέση τιμή ενός σπιτού. Σπιτού. Τι λέμε. James Truslow Adams. He's Truslow. Καλά τα λέμε σήμερα. Ναι. Σας φτιάχνω τη διάθεση. Θα πεθανώ μπροστά στην δεύτερη μέρα που βάζω στο κεφάλι μου. Είναι αυτή ο Τσούνης έτσι. Αυτά θα κοπούν. Καινούργια disclaimer. Πολύ καλά. 2 χρόνια μετά τα ξαναλέω αυτά τα λόγια. 2 χρόνια μετά. Έλα. Καλά πήγε αυτό. Yeah. Τώρα κλείσαμε.